Μάλιστα. Να πάμε να δούμε λίγο ένα άλλο θεματάκι. Σας έχουν αποκαλέσει σκιώδη δημαρχό. Με έχουν αποκαλέσει για πάρα πολλά πράγματα. Σκιώδη όμως γιατί. Ναι. Γιατί δεν κάναμε έργο. Γιατί εμφανιζόμαστε παντού σε όλες τις εκδηλώσεις όπου μου καλέσαν ο δήμαρχος αυτών των 4 χρόνων ήταν παντού. Mm-hmm. Σκιώδη γιατί να με καλέσουν. Γιατί ο λόγος να με καλέσουν, για ποιο λόγο το λένε. Απλά για... ερώτηση, ακούστηκε αυτό. Τώρα δεν το δικαιολογούν. Καθένας, mm-hmm. κοιτάξτε να σου πω. Πραγματικά σε πολλούς δεν άρεσα. Mm-hmm. Σε πολλούς άρεσα. Όπως γίνεται για την κάθε δημοτική αρχή. Mm-hmm. Γιατί έτσι είναι τα πράγματα. Η εξελίξη των πραγμάτων έτσι είναι. Το σκιώδη όμως, ο λόγος, ας μου εξηγήσει κάποιος αν με πει και σκιώδη, να με πει όμως για ποιο λόγο. Δεν ξέρω, ίσως επειδή είναι το ΣΠΑΡ και τα μεγάλο σαν κτίριο και φαίνεται η σκιά σας εκεί, δεν ξέρω, ίσως το κολυμβητήριο, δεν ξέρω γιατί. Δεν μπορώ να καταλάβω. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα, να ρωτήσω κάτι άλλο. Πιστεύετε ότι είστε έτοιμος να κατέβετε στην επόμενη δημοτική αναμέτρηση σε εκλογές μετά από 2,5 χρόνια? Τώρα αυτό, αν είμαι έτοιμος, ο κόσμος θα το κρίνει. Πάντα ήμουνα, είμαι και θα είμαι έτοιμος για οποιαδήποτε εκλογική μάχη. Θα πω ένα πράγμα, ότι κάναμε πολύ μεγάλο έργο. Mm-hmm. Μας κατηγορούν για τα κόστη των έργων και καλά κάνουν, γιατί ο κόσμος είναι ανημέρωτος και ο ανημέρωτος κόσμος είναι αυτός που μας κατηγορεί περισσότερο, γιατί στοιχήσανε αυτά τα έργα τόσο κτλ. Κτλ. Τα έχουμε εξηγήσει και θα τα εξηγήσουμε για πολλές φορές ακόμα. Μπας και πείσουμε μερικούς ανθρώπους γιατί κοστίσανε αυτά τα έργα όσο κοστίσανε. Αλλά το θέμα δεν είναι πόσο κοστίσανε. Κοστίσανε και τελειώσανε αυτά τα πράγματα. Το θέμα είναι πώς αυτά τα έργα, τα τεράστια και τα μεγάλα, θα μπορέσουν η νέα δημοτική αρχή να μπορέσει να τα εκμεταλλευτεί, είτε φέρει κόσμο είτε να εισπράξει χρήματα κάποια πράγματα. Mm-hmm. Αυτό περιμένουμε να δούμε, γιατί η Δημοτική Αρχή αυτή, η σημερινή Δημοτική Αρχή, το μόνο που μπορεί να διαφημίσει για τον τόπο είναι τα έργα που κάναμε εμείς. Μόνο με αυτά τα πράγματα θα μπορεί ο τόπος να πάει μπροστά. Δεν έχει άλλα προσόντα και είναι δύσκολο να αποκτήσει κι άλλα προσόντα αυτός ο τόπος. Mm-hmm. Όποιος μπορεί να πάει και να μιλήσει έξω, δηλαδή στις εκθέσεις της Ρωσίας που αποφασίσαμε να πάει, πήραν τελικά απόφαση, όχι εμείς, αυτοί αποφασίσαν να πάνε, τι θα διαφημίσουν για τον τόπο μας? Mm-hmm. Ένα σπα και ένα κολυμβητήριο. Εκτός τις φυσικές, τα φυσικά προσόντα, το νερό, που δεν είναι ούτε έργο του Δήμου, του Γιόνι, ούτε του Παύλου, ούτε των προηγούμενων δημοτικών αρχών, ούτε έργο του κύριου. Το νερό, το φυσικό και το ιαματικό και το θαλάσσιο είναι τα προσόντα αυτής της περιοχής μας. Νομίζω όμως ότι το νερό θα το πάρει η περιφέρεια τώρα. Κάτι έχω ακούσει ότι πλέον θα διαχειρίζεται τους εντάτινους πόρους η περιφέρεια, και αν συμβεί κάτι τέτοιο τότε ίσως μια μεγάλη κανονιά. Αν μας πάρουν και το νερό θα μας έχουν πάρει τα πάντα. Εύχομαι ότι η Δημοτική Αρχή δεν θα αφήσει αυτό το πράγμα να γίνει. Να γίνει. Αρκεί να προλάβει. Ναι. Να το διαχειριστεί σωστά. Αφού παραμένουμε στο νερό, η κυρία Πρωτόπαπα, δημοτική σύμβουλος παράταξης, σας είχε αναφέρει ότι υπάρχει χρώμιο στο νερό σε κάποιο δημοτικό συμβούλιο. Και να σας πω, κύριε Γιόνι, είναι παιχνίδι. Αλλά, ξέρετε, υπάρχουν πολλές απορίες. Είναι παιχνίδι που γίνεται από κάποιους αντιπάλους, γιατί από τους αντιπάλους και από κάποια λαμόγια που υπάρχουν γενικότερα. Mm-hmm. Και το λέω επίσημα λαμόγια, για να μπορέσουν να εισπράττουν κάποια χρήματα από την εκάστοτε Δημοτική Αρχή. Εύχομαι η Δημοτική Αρχή για το συγκεκριμένο αυτό θέμα να μπορέσει να το ξεπεράσει, λέτε. Να το ξεπεράσει με τον κατάλληλο τρόπο. Μάλιστα. Βέβαια, γιατί αυτό δεν είναι τώρα. Ναι. Το ανέφερε, μπορεί να το ανέφερε η κυρία Πρωτόπαπα. Ναι. Αυτό γίνεται από την πρώτη αρχή, από την πρώτη μήνα που έχει αναλάβει η νέα δημοτική αρχή, και πρέπει να ξεπεράσει όχι μόνο αυτό το πρόβλημα, και το κάθε πρόβλημα που δημιουργείται σε κάθε δημοτική αρχή, και επί των ημερών μου ήταν
ποτέ δεν φάνηκε, δεν ακούστηκε τίποτα και επί των ημερών των προηγουμένων δημοτικών αρχών πάντα γινόταν ένα πόλεμος που ξεκινούσε πρώτα από τους πολέμους που γίνονται μεταξύ των εταιριών, γιατί θυμάστε η συγκεκριμένη εφημερίδα όταν το ανέφερε, στο επώνυμο φύλλο είχε τη διαφήμιση της 3Ε, της Coca-Cola κτλ. Και από εκεί ξεκινούν οι μεγαλύτεροι πόλεμοι για το νερό. Μάλιστα. Πάντως γενικότερα ίσως λέει δεν έχουν γίνει κάποιες εργασίες που στοιχίζουν ελάχιστα χρήματα ώστε να σταματήσει αυτή η εισρωή θαλάσσιου νερού μέσα στον υδροφόρο ορίζοντα κλπ. Δεν έχει γίνει ακόμα κανένα, ως ώρας που μιλάμε δεν έχει μπει καθόλου νερό μέσα, θαλάσσιο νερό, στο νερό του υδροφόρου ορίζοντα. Δεν ξέρω πώς λέγεται αυτό το πράγμα. Ως ώρας τουλάχιστον πιστεύω ότι κρατιούνται αυτές και πιστεύω ότι για τα επόμενα χρόνια, όχι για τα επόμενα, εφόρου ζωής δεν πρόκειται να γίνει αυτό το πράγμα. Εύχομαι και αυτή η Δημοτική Αρχή να μπορέσει τα προβλήματα του νερού που γίνονται μέσα από πολέμους, επιχειρήσεων, επιχειρηματιών και οποιοδήποτε άλλο να μπορέσει να τα ξεπεράσει. Μάλιστα. Πλησιάζουμε στο τέλος κιόλας, γιατί αρκετό χρόνο σας φάγαμε σήμερα. Βέβαια, είναι μια πολύ μικρή συνέντευξη. Πιστεύω θα μας δοθεί δυνατότητα να τα λέμε και πιο τακτικά, γιατί πολλά προκύπτουν στην συνέχεια. Οπότε να πάρω σαν απάντηση ότι μάλλον θα σας έχουμε και πάλι υποψήφιο στις επόμενες εκλογές. Τώρα, κανείς μας δεν ξέρει. Πραγματικά θέλω αυτόν τον τόπο να το πάω μπροστά. Νομίζω με τα έργα μας έχουμε αφήσει το στίγμα μας. Τα μόνο 4 χρόνια που μπορέσαμε και είμαστε η Δημοτική Αρχή, πιστεύουμε ότι έχουμε να δώσουμε πολλά πράγματα και αν μη τι άλλο να μπορέσουμε να δουλέψουμε αυτά τα έργα που κάναμε κατά τον καλύτερο τρόπο, ώστε ο τόπος μας να αποκτήσει ένα μεγάλο όνομα σε όλο τον κόσμο. Ήδη με το ράλι το κάναμε. Μπορούσαμε να το κάνουμε και με το ΣΠΑ που δημιουργήσαμε, το καλύτερο ΣΠΑ, το είπε ο ίδιος υπουργός, ο κύριος Νικητηράδης, ο υφυπουργός για τα θέματα τουρισμού, το είπε αυτό το πράγμα. Πιστεύουμε και με το κολυμβητήριο να μπορέσουμε να τραβήξουμε κάποιο κόσμο στο Δήμο μας. Μάλιστα. Να πριν κλείσουμε, να αναφερθούμε λίγο και στην LTO, την οργάνωση του Δήμου. Πιστεύετε ότι είναι ενεργή, υπάρχει? Η LTO νομίζω ότι υπάρχει, μας ενημερώνει, μας είχε γίνει και μια ενημέρωση την άλλη φορά από τον Πρόεδρο. Πιστεύω ότι τα παιδιά τρέχουν, αλλά το μόνο που γίνεται ότι για να τρέξουν πρέπει να έχουν και κάποια χρήματα για να μπορούσουν να υλοποιηθούν. Αν μπορέσει ο Δήμος με διαφόρους τρόπους και το καζίνο να μπορέσει να βοηθήσει αυτά τα παιδιά, νομίζω ότι αυτή την ομάδα δεν είναι παιδιά, αυτή είναι την ομάδα των επιχειρηματιών, γιατί οι επιχειρηματίες είναι. Και οι επιχειρηματίες στην ειδικότητά τους πιστεύω να δουλέψουν και να αποδώσουν πολύ περισσότερα πράγματα από τον καθένα που μπορεί να ασχοληθεί. Και εύχομαι και πιστεύω αυτά τα παιδιά και οι επιχειρηματίες να μπορέσουν, τα λέω παιδιά γιατί εντάξει, πλέον μεγαλώσαμε και δεν είναι καλύνο ας παιδί. Το παιδί είναι πως αισθάνεται και πως δεν αισθάνομαι. Εγώ αισθάνομαι ακόμα νέος παιδί και έχω όρεξη και θέληση και πιστεύω και αυτά τα παιδιά έχουν και όρεξη και θέληση να πάμε ένα βήμα πιο μπροστά τον τόπο μας και γενικότερα τις επιχειρήσεις του τόπου για να πάμε ένα βήμα πιο μπροστά στο μέλλον. Μάλιστα. Πριν κλείσω, προσέξτε, η ερώτηση αυτή τελευταία είναι λίγο πονηρή. Συνεχίζετε και δραστηριοποιείστε στο αντικείμενο σας? Δεν έχετε σταματήσει να λειτουργείτε το λογιστικό σας γραφείο? Πάντα ήμουν. Πάντα, έτσι. Πιστεύω να το μπορέσω να το διατηρήσω. Είναι γιατί είναι δύσκολες εποχές και πάρα πολύ δύσκολες. Κάποιοι λένε ότι εντάξει, οι προηγούμενες εποχές ήταν καλύτερες και έχετε συγκεντρώσει αρκετά χρήματα, λέει, από τα προηγούμενα χρόνια. Α, αυτό λένε. Ναι, ναι, ναι. Γι' αυτό σας ρώτησα. Λένε πονηρή ερώτηση, προσέξτε. Μάλιστα. Λοιπόν, θα χαιρόμουν ιδιαίτερως σήμερα, κύριε Γκιόνι, να ήταν και ο κύριος λογοθέτης απέναντί μας για να μπορούσε να δώσει και αυτό στις δικές του απαντήσεις και θέσεις. Όμως στην διάρκεια της εκπομπής δεν είχαμε παρέμβαση από την Δημοτική Αρχή. Είχαμε πάρα πολλές ερωτήσεις όμως από τους ακροατές μας, από τους συνδυσμότες μας. Αυτό μας οδηγεί στο να σας ξανακαλέσουμε κάποια στιγμή το επόμενο διάστημα να τα ξαναπούμε. Όποτε θέλετε και να τα λέμε κατά ταχτά χρονικά διαστήματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Κυρίες και κύριοι, ήταν φιλοξενούμενος εδώ του Καφέ Ελληνικών ο κύριος Γιώργος Γιώνης, ο πρώην δήμαρχος Λουτρακίου Περαχώρας. Είχαμε μια πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση σε όλο αυτό το διάστημα που μεσολάβησε. Πραγματικά ξεπεράσαμε το χρόνο μας, 12 και 31 πρώτα λεπτά δείχνει τώρα το ρολόι. Εμείς θα σας αφήσουμε να δείτε, να σκεφτείτε, να κουτσομπολέψετε όλα αυτά που είπαμε στην διάρκεια. Σίγουρα προκλήθηκαν πολλές συζητήσεις και πολλές απορίες. Θα είμαστε εδώ για να τα δούμε όλα αυτά στις επόμενες ημέρες. Καφέ Ελληνικών, L Radio στα ραδιοφωνά σας. Νομίζω ότι θα έχετε τη δυνατότητα να ακούσετε και ηχητικά την συνέντευξη μέσα από το tv.tk, το blog, σε λίγη ώρα που θα μπορέσουμε να την ανεβάσουμε και εκεί. Έλληνα Φανίδου, Κώστας Αντωνίου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, τις καλύτερες ευχές μας για μια υπέροχη μέρα που σήμερα θα είναι ακόμα λίγο προχερή και κρύα. Από αύριο όμως τα πράγματα θα είναι πολύ καλύτερα από το κομμάτι του καιρού. Γεια σας.